Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το από το μυστικό γραφείο τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Μπάμπη Σακάρη. Καλησπέρα κύριε Σακάρη. Καλησπέρα κύριε Κνέζου. Πώς είναι τα πράγματα με το μυστικό, εσείς λειτουργείτε κανονικά, υπάρχει κάποια κινητικότητα? Αυτή την περίοδο, να σας πω την αλήθεια, δεν λειτουργούμε λόγω του ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα τεστ για να κυκλοφορήσεις. Είναι υπολειτουργεί βασικά το γραφείο όσον αφορά το μυστικό. Εμείς επειδή έχουμε και άλλη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο χώρο, ερχόμαστε για την άλλη δραστηριότητα και όχι για το μυστικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε τηλέφωνα υπάρχουν πολλά, ούτε ενδιαφερόμενοι που και αυτοί είναι δύσκολο να μετακινηθούν για να έρθουν, ούτε οι άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν τα σπίτια και πρέπει να μας ανοίξουν οι ίδιοι δεν θέλουν να έρθουν σε χώρο με περισσότερους από 2-3 ανθρώπους. Είναι λίγο τεχνικά δύσκολο να δείξουμε ένα σπίτι. Με τους φοιτητές τι γίνεται, ξενίκησαν κάποιοι λόγω με δεδομένο ότι τα μαθήματα πλέον γίνονται εξ αποστάσεως? Μιλώντας και με κάποιους συναδέλφους αλλά και από δική μας τέλος πάντων έτσι εικόνα που έχουμε από το γραφείο, από τα σπίτια που νοικιάσαμε την περίοδο που ήρθαν τα παιδιά στην πόλη, υπάρχουν κάποιες ξενικιάσεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ενώ έχουν έρθει και είναι φοιτητές καινούργοι, όχι δευτεριωτής και πιο πάνω. Υπάρχουν κάποιες ξενικιάσεις. Το θέμα είναι, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα φτάσει αυτό, γιατί συνεχώς αυξάνεται και δεν ξέρω και πώς θα το καταπολεμήσουμε, γιατί θεωρώ ότι ούτε το Φεβρουάριο, που ενδεχομένως θα ήταν το δεύτερο εξάμηνο, θα λειτουργήσει στο Πανεπιστήμιο κανονικά, οπότε δεν θα χρειαστεί να έρθουν τα παιδιά. Είναι ένα μεγάλο κόστος για τους γονείς να συντηρούν ένα σπίτι εδώ στην πόλη χωρίς να υπάρχει λόγος κανένας, γιατί τα μαθήματα όλα είναι διαδικτυακά. Τι να σας πω, είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι θα ομαλοποιηθεί ίσως καλώς εφόντων των πραγμάτων από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Έως τότε πώς είναι η κατάσταση με τα άδεια σπίτια? Τότε, θεωρώ ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν πρόβλημα, ειδικά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει το ακίνητο και έχουν πάρει κάποια δάνεια και πρέπει να πληρώσουν κάποιο δάνειο για αυτό το ακίνητο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ακίνητα και δεν χρειάζεται να πληρώσουν κάτι, θα πρέπει απλά να τα διατηρήσουν σε καλή κατάσταση, αλλά ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι ένα κενό σπίτι, όσο και να μην έχει φθορά, σε βάθος χρόνου, δηλαδή, γιατί μιλάμε για αρκετό χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι τον τέλειο Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου τον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για όλους και για την πόλη βασικά, γιατί η πόλη στηρίζεται η οικονομία της στους φοιτητές, όχι μόνο για αυτούς που έχουν τα ακίνητα, αλλά για όλη την πόλη, για όλους τους επιχειρηματίες, για όλους αυτούς που συναναστρέφονται ή όχι με τον πληθυσμό των φοιτητών. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την πόλη μας οι φοιτητές. Έτσι είναι. Όσον αφορά την αγορά και την οικονομία, γιατί κακά τα ψέματα, όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας εσωτερικός τουρισμός που υπήρχε πάντα στην πόλη μας και ήταν η ραχοκοκαλιά από την οικονομία, τουλάχιστον για τα μαγαζιά εστίασης, για το λιανοπόριο, για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σακάρη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.